Ένα νέο φορτίο με ντοματίνια έκανε φτερά από θερμοκήπιο στο Μύρτος της Ιεράπετρας ανήμερα πρωτοχρονιάς. Η δράση των θρασίτατων ποντικών που χτυπούν αυτή την εποχή στα θερμοκήπια της περιοχής συνεχίζεται χωρίς σταματημό, καθώς οι δράστες ποντάρουν στην υψηλή τιμή του προϊόντος. Σε ποια κατάσταση? Χρωστάω ενίκια, γεωπονικά, και έρχονται και μου πήραν και τον κόπο. Δηλαδή το είχα αφήσει το γράφι άκοπο γιατί δεν πρόλαβα να το κόψω και ήρθαν οι δαίμονοι και το κόψανε. Η νέα αυτή κλοπή σημειώθηκε ανήμερα πρωτοχρονιάς, όπως περιγράφει ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου, που πήγε το πρωί στο χώρο για να ποτίσει και την επόμενη μέρα διαπίστωσε εμβρόντιτος ότι η σοδειά του είχε κάνει φτερά. Ήρθα, πότιζα κανονικά πρώτη του μήνα, ήκλεισα τα κουράφια 3,5 ώρα, όταν ήρθα την άλλη μέρα τα είχαν κόψει. Έχουν κάνει και ζημίες μέσα? Έχουν σπάσει κλονάρια, εντάξει, τα βλέπετε. Τουλάχιστον 4 άτομα υπολογίζεται ότι χρειάστηκε να μπουν στο θερμοκήπιο για να μαζέψουν τουλάχιστον 25 κλούβες με ντοματίνια, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 2.000 ευρώ. Ήταν πάνω από 4 άτομα. Και πήρανε πόσες κλούβες? Πάνω από 25. Η ζημιά σου λοιπόν πόσο κοστολογείται? Βάλε με 2,5 ευρώ κάθε κλούβα. Το κιλό είναι κοντά 2.000. Εσύ τώρα. Είναι πιο πολύ η γρουσουζία. Γιατί δεν έχω κάνει σε κανέναν κακό. Οι δράστες έκαναν και ζημιές στα φυτά, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση στον καλλιεργητή του θερμοκηπίου. Όπως εξηγεί ο ίδιος, είτε καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία είτε όχι, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, αφού ο κόπος του και οι ζημιές δεν αποζημιώνονται. Καταγγελία θα κάνεις? Εγώ σκεφτόμουν να κάνω, αλλά λέω τι αυγή. Είτε κάνεις είτε δεν κάνεις, πού θα τους βρούμε.